Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast Narrative Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και με τον Πρόδρομο Ταράς είμαστε οι οικοδεσπότες της σειράς. Πρόδρομε. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το σημερινό καλεσμένο που έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, ήθελα να σας υπενθυμίσω την συνεργασία μας με τη Highwell, την ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία μπορεί να κλείσει κανείς μια online συνεδρία. Η κουβέντα μας λοιπόν έχει ξεκινήσει σε σχέση με τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος και να τον δυσκολέψουν, είτε εσωτερικά εμπόδια είτε εξωτερικά, από το τελικά να δώσει στον εαυτό του το δώρο της ψυχοθεραπείας. Βασικά κομμάτια μπορεί να είναι ότι μπορεί να αισθάνεται μια δυσκολία σε σχέση με το ότι είναι στιγματισμένος, ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό. Και σε αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα σαν τη Highwell, διότι στην ουσία δεν χρειάζεται να. Μπορεί να το κάνει όλο διαδικτυακά, από το χώρο του, χωρίς να δώσει αναφορά σε κάποιον, χωρίς να το δούνε για αρχή. Είναι και ένας καλός λόγος γενικά να κάνει κανείς ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως, αν πιστεύει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να επισκεφτεί κάποιο γραφείο ή δεν το βολεύει κάτι πρακτικό. Άλλοι λόγοι μπορεί να έχουν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα. Ας πούμε, στην επαρχία μπορεί να είναι δύσκολο κανείς να ψάξει να βρει κάποιον ψυχολόγο ή να μην θέλει να τον δουν. Πάλι από μια πλατφόρμα όπως η Highwell θα μπορούσε να επισκεφτεί έναν ειδικό από το σπίτι χωρίς να δώσει κάποια αναφορά. Μπορεί ένας άνθρωπος, ας πούμε, να έχει μια αρνητική εμπειρία από έναν ψυχολόγο και να μην θέλει να δεσμευτεί. Στην Highwell μπορείς να κάνεις μια συνεδρία 15 λεπτών χωρίς να δεσμευτείς για κάποιο λόγο και βέβαια δωρεάν, έτσι ώστε να μπορέσεις μέσω από αυτό να καταλάβεις αν ταιριάζεις με τον ειδικό, αν τα πάτε καλά, αν μπορείτε έτσι να επικοινωνήσετε. Όλοι οι ειδικοί στη Highwell είναι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να νιώθετε και κάποια ασφάλεια σε σχέση με το τι επιλέγετε για τον εαυτό σας. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα πράγματα που να σας εμποδίσουν. Εγώ θα σας έλεγα να δώσετε μια ευκαιρία και για να σας βοηθήσουμε έτσι, να σας δώσουμε ένα εξτρά κίνητρο να λάβετε έτσι την απόφαση. Με τον κωδικό Narratives 15 σας δίνουμε ένα 15% μείον της τιμής που θα πληρώνατε κανονικά στην πλατφόρμα, που είναι και πολύ καλές οι τιμές από ό,τι έχω τσεκάρει. Είναι ένα application που μπορείτε 100% ανώνυμα και απόρριτα να κάνετε τη βίντεο κλήση. Δεν χρειάζεται να έχετε κάποιο άλλο application ή να κοιτάξετε κάτι άλλο εσείς. Είναι φροντισμένα όλα. Μπορείτε να αγοράσετε το πακέτο με τις συνεδρίες σας και να δοκιμάσετε ή να ξαναδοκιμάσετε. Να βρείτε τον ειδικό που σας κάνει. Μπορείτε να αλλάξετε και ειδικό αν δεν σας κάνει ο ειδικός που έχετε πρωτοεπιλέξει. Μια καλή ιδέα, αν είστε λίγο τολμηροί, θα είναι να κάνετε δώρο μια συνεδρία σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να την αξιοποιήσει. Υπάρχει λειτουργία στην πλατφόρμα όπου μπορείτε να αγοράσετε και να δωρήσετε μια συνεδρία σε κάποιον άνθρωπο που θα θέλετε να βοηθήσετε. Προσέξτε με αυτό λίγο, να μην είναι κάτι παρεμβατικό, να είναι κάτι που πιστεύετε ότι θα του δίνει ένα boost έτσι για να ξεκινήσει μια βοήθεια, να παίρνει μια βοήθεια. Πολλοί άνθρωποι θέλαμε ένα χέρι έτσι να μας σπρώξει προς αυτή την κατεύθυνση και η πλατφόρμα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να υποδεχτούμε λοιπόν τώρα τον Ανδρέα, τον Ανδρέα από την Κρήτη. Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ που σε έχουμε εδώ. Πάμε να σε γνωρίσουμε. Πες μας καταρχάς κάτι που ρωτάμε όλους. Πότε πρώτο συναντήθηκες με το podcast μας, πότε μας πρώτο άκουσες και έτσι τι σου έκανε εντύπωση, τι σε άγγιξε σε σχέση με το podcast. Γενικά μου αρέσουν οι εκπομπές, οι ραδιοφωνικές και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογία. Και έτσι προσπαθούσα να ψάξω να βρω πράγματα που θα μου κρατήσω ενδιαφέρον και μέσα σε αυτή την αναζήτηση ανακάλυψα και το δικό σας το podcast, το οποίο με έκανε συχνό ακροατή και πω ότι και εγώ ότι η χαρά όταν κάνω μια δραστηριότητα που δεν χρειάζεται να σκέφτομαι πολύ καν, ας πούμε, να το ακούω πολύ ευχάριστα. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία ένα χρόνο. Ναι, ναι. Ήταν κάποια ιστορία έτσι που ξεχώρισες ή που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Έχω ακούσει πολλές ιστορίες. Η μνήμη μου δεν με βοηθάει να πω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά αυτά που έτσι με έχουν ταυτίσει είναι ιστορίες που αφορούν ανθρώπους που μεγάλωσαν σε μια έτσι οικογένεια κάπως με προβλήματα και που έτσι
Κάλωσαν σε συστητικό περιβάλλον, που ένιωθαν ενοχές, που είχαν δυσκολία ή μάλλον δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν. Και συγκεκριμένα σε σχέση με κάποιο δόγμα, κάποια θρησκεία, κάποια τέτοιο περιβάλλον, πολύ δομημένο στα πλαίσια κάποιας θρησκείας. Mm-hmm. Οπότε είχαν, ας πούμε, κάνει την επανάστασή τους τα χρόνια της εφηβείας. Mm-hmm. Και είχαν αναθεωρήσει κάποιες απόψεις μετά από πολύ έτσι, προσπάθεια, κόπο και πόνο. Ναι, ναι. Που φαντάζομαι μπορεί να είναι και στοιχεία της δικής σου ιστορίας, για να κάνουμε ναι, ναι, γιατί ταυτίζομαι, ναι, ναι, ταυτίζομαι με τους ανθρώπους. Ωραία. Πες μας λογικά. Βλέπω με πολύ κατανόηση και με πολύ έτσι, συμπόνια και συνέστηση αυτούς. Και πιστεύω, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που συντηρητικοποιείται όλο και περισσότερο, είναι πάρα πολλά άτομα δίπλα μας. Όντως η τάση είναι για συντηρητικοποίηση, έχεις δίκιο. Κοινωνικά, ενώ πήγαμε σε μια προοδευτική στάση, τώρα πηγαίνουμε πίσω και στην Ευρώπη βασικά και σε όλο τον κόσμο. Ναι. Μας λες έτσι μερικά πράγματα για σένα να σε γνωρίσουμε. Ναι, έχω περάσει στην ηλικία το μισό αιώνα. Αν και δεν το αισθάνομαι αυτό, αισθάνομαι πολύ πιο νέος, η αλήθεια είναι. Δεν έχω, ας πούμε, πώς να το πω, να πω την τύχη, να πω την ατυχία, δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει οικογένεια, ούτε παιδιά. Ζω μόνος μου, εδώ και πολλά χρόνια. Έχω μια γατούλα που την υπεραγαπώ, αυτή είναι δηλαδή η οικογένειά μου. Έχω ένα χώρο που εργάζομαι. Τι άλλο έτσι να πω πιο συγκεκριμένα? Ναι. Με τι ασχολείσαι, πες μας, άμα θέλεις. Είμαι καλλιτέχνης, αλλά συγχρόνως είμαι και συνταξιούχος. Γιατί είχα μια ατομική επιχείρηση για πολλά χρόνια. Είχα περάσει από διάφορα στάδια, είχα δουλέψει και σαν υπάλληλος και είχα μια ατομική επιχείρηση μετά από αυτό, γιατί πάντα ήθελα να είμαι αυτόνομος, ανεξάρτητος, να μην έχω, ας πούμε, αφεντικό και να ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει να κάνω και να μην έχω και ωράριο, να είμαι και στο ωράριο, ας πούμε, να ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω, να κοιμάω ό,τι ώρα θέλω και μπορεί να έπαιξε ρόλο σε αυτό η κατάσταση της υγείας μου που ναι. με είχα. Θες να μας πεις λίγα πράγματα για την κατάσταση της υγείας σου που λες? Ναι, εγώ γύρω στα 20 μου χρόνια, 21, διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο βέβαια υπήρχε από πριν ένας πόνος, ο οποίος ένιωθα και δεν ήξερα από τι προέρχεται. Αλλά διαγνώστηκε μετά από μια κρίση που δεν μπορούσα να κουνηθώ και νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο, ενώ πριν το έψαχνα και δεν βρίσκαν γιατροί τι έχω. Ήταν κάτι που οι εξετάσεις αυτές που μου ζητάγανε ήταν φυσιολογικές. Αλλά στο νοσοκομείο μου κάνανε εξειδικευμένες εξετάσεις και εκεί βρήκα το αυτοάνοσο, το οποίο εκείνη την περίοδο δεν είχα αντιληφθεί πόσο θα μου επηρέαζε όλη μου τη ζωή. Από την μία και από την άλλη είχα και μια άρνηση να το αποδεχτώ. Ναι, σαν νέος άνθρωπος κιόλας. Ναι, είχα τόσο, ας πούμε, όρεξη για ζωή και για... Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι θα έπρεπε να ακολουθήσω κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες και φαρμακευτικές αγωγές και φυσικοθεραπείες και 1002 που μου λέγανε. Όμως, από την άλλη, ο πόνος ήταν αφόρητος. Το αυτοάνοσο, λοιπόν, είχε να κάνει με μυοσκελετικό πόνο. Ναι, έχει να κάνει με φλεγμονή. Έχει να κάνει φλεγμονή, η οποία φλεγμονή αυτή προκαλείται από υπερβολική λειτουργία του ανοσοποιητικού. Δηλαδή αντιλαμβάνεται κάποια σημεία του σώματος σαν ξένο σώμα με αποτέλεσμα να το πολεμάει δημιουργώντας τη φλεγμονή. Αυτή η φλεγμονή δημιουργεί πόνο τα νεύρα τα οποία βρίσκονται γύρω από αυτό το σημείο. Γι' αυτό λέγεται και ρευματοπάθεια, δηλαδή είναι πολύ σαν να σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά μια συνεχόμενη, ας πούμε, χωρίς σταματημό. Ναι. Είναι κειμένη, υπάρχει, δεν είναι σε όλους το ίδιο, αλλά σε άλλους είναι, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εκείνη την περίοδο, εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ έντονος αυτός ο πόνος. Συγκεκριμένα δεν μπορούσα να κάνω πολλές δραστηριότητες συνδυσμένες, να πάω να σηκωθώ από το κρεβάτι, να ξυπλώνω, να στρίψω,
να βήξω, να ανασάνω μερικές φορές, να πάω τουαλέτα, πόσο μάλλον να βγω βόλτα με τους φίλους μου, να χορέψω, να κάνω αυτά που κάνουν όλοι σε αυτή την ηλικία. Σε καθήλω, ναι. Δηλαδή μπορούσες να καθυλωθείς, ναι, στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι, σαν να είμαι τετραπληγικός, όχι. Απλά είχα μια τεράστια δυσκολία στο να σηκωθώ γιατί πόναγα. Mm. Φανταστείτε πώς να το παρομοιάσω τώρα αυτό. Δεν υπάρχει και κάτι να το παρομοιάσω. Για να στρίψει κάποιος το κεφάλι του, να ξέρει ότι θα πρέπει να πονέσει για να το κάνει. Ναι, ναι. Οπότε ήταν αντικίνητρο. Ότι αυτό για να το κάνω με περιμένει πόνος. Ήταν αντικίνητρο να σηκωθεί από το κρεβάτι. Αντικίνητρο να κάνει τρεμιά δραστηριότητα ένας άνθρωπος με αυτή την πάθη. Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Και μάλιστα ταυτόχρονα η φλεγμονία αυτή δημιουργεί και μόνιμες οσιαθρικές βλάβες, δηλαδή δημιουργεί σε κάποιους ασθενείς αγκύλωση σε αρθρώσεις. Μόνιμη, ναι, αγκύλωση. Ναι. Εκείνη την εποχή ιατρικά πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή φαντάζομαι μιλάς για, ξέρω εγώ, 30 χρόνια πίσω, έτσι. Ναι, δεν ήταν όπως είναι τώρα. Ήταν λίγο, ας πούμε, εγώ όταν έκανα εισαγωγή στο νοσοκομείο, ήμουν πολύ τρομακτικό, ήμουν σε σοκ γιατί δεν είχα ξαναμπεί σε νοσοκομείο. Μια φορά είχα μπει όταν είχε συμβεί κάτι, αλλά ήταν ένα ατύχημα, ας πούμε, το οποίο πολλά παιδιά μπορούν να πάθουν, να σπάσουν ένα χέρι, να σπάσουν ένα πόδι. Ναι, ναι. Αλλά τότε ήταν κάτι πιο σοβαρό. Δεν υπήρχε κάτι, ένα τραύμα ή ένα ατύχημα ή κάτι τέτοιο. Μπήκα για κάτι το οποίο όλοι ψάχναν να δουν τι είναι. Θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε. Οπότε ήμουν σε ένα σοκ. Οι γιατροί μου πάνε πολύ, πώς να το πω, φυσιολογικά, άνετα, έτσι, χωρίς να το κρύψουν, ότι έχω αυτό και αυτό. Και ότι θα πρέπει να ζήσω με αυτό για όλη μου τη ζωή. Mm. Αυτό και μόνο. Πώς την πήρες την ανακοίνωση? Εγώ σας είπα, δεν μπορούσα να το. Ναι, ναι. Το πήρα πολύ αψήφιστα. Δηλαδή, λέω σιγά τώρα. Θα μας πούνε αυτοί τι θα κάνουμε. Ναι. Και σιγά μην. Δηλαδή, πήρα κάποια φάρμακα εκεί και μου έφυγε ο πόνος. Ναι, ανακουφίστηκα. Ήταν κάποια για τη φλεγμονή. Για τη φλεγμονότητα. Και ανακουφίστηκα. Οπότε ένιωσα και λίγο αισιοδοξία. Λέω, εντάξει, τι είναι. Μια σαν να πάρω μια ασπιρίνη, να μου περάσει ο πυρετός και να πω, εντάξει, πάμε. Και χάρηκα κιόλα. Ναι. Μετά σιγά σιγά συνειδητοποίησα, με πολλά χρόνια και μάλιστα πολλά και μέχρι τώρα δηλαδή. Τα τελευταία, δηλαδή τώρα είμαι κάπως καλύτερα, τα τελευταία 5 χρόνια είμαι κάπως καλύτερα, 5-10 χρόνια. Αλλά για τα επόμενα χρόνια ήταν μια διαδικασία που προσπαθούσα να καταφέρω να το αποδεχτώ, να ζήσω με αυτό. Και όσο πιο πίσω πάω, τόσο πιο λιγότερο το αποδεχτώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, έβγαινα για ποτό και έπινα τα χάπια που έπρεπε να πίνω μαζί με αλκοόλ. Έπαινα το ποτό μου και έβαζα το χάπι, το έπινα με το ποτό. Δεν με ένοιαζε ότι αυτό είναι αλκοόλ και μαζί με το φάρμακο μπορεί να ήταν τοξικό για το σώμα μου. Γιατί ήθελα να ζήσω όπως ένας φυσιολογικός νέος. Να βγω να πιάνω ποτό. Δεν ήθελα να κόψω το ποτό, ας πούμε, για κάτι, ναι, ναι, τέτοιο. Που δεν είμαι αλκοολικός, ούτε είμαι. Όχι, αλλά ένας νέος θέλει να βγει ένα ποτό. Δηλαδή, σιγά. Ναι. Ναι, και επειδή έπαινα πιο το φάρμακο αυτό ούτως ή άλλως, το έπαινα μαζί με αυτό που είχα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, έκανα και κάπνισα και έκανα μια ζωή. Αλλά όλα αυτά μαζί με την. Δηλαδή δεν την απολάμβανα. Γενικά δεν απολάμβανα τη ζωή μου στο 100% όπως οι άλλοι. Όπως οι άλλοι, γιατί ήξερα ότι. Ό,τι και να κάνω, μάλλον πόναγα, όχι ήξερα. Ναι, ναι, σου το θύμιζε και ο πόνος ο ίδιος. Σε κάθε μου κίνηση, ναι, ναι, ναι. Το μυαλό μου δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, δηλαδή στην επικοινωνία, στη διασκέδαση, στα μαθήματα. Ήταν στον πόνο και ένα μικρό μέρος ήταν και άλλο. Οι δικοί σου πώς το πήρανε, πώς την πήραν αυτή την ανακοίνωση της ασθενειάς σου? Θα σας πω. Επειδή ακριβώς μεγάλωσα σε πολύ συντηρητικό κλίμα. Και επειδή ήμουν πάντα αντιδραστικός, ναι, δηλαδή δεν ήθελα να ακολουθώ νόμους, γιατί έβλεπα ότι αυτό με περιόριζε. Ίσως θεωρούσαν ότι αυτό οφείλεται στο ότι κατά κάποιο τρόπο τιμωρούμε γιατί είμαι αμαρτωλός, κατά κάποιο τρόπο. Ότι άμα πάω πίσω, ας πούμε, στη θρησκεία και στους, έτσι, θα περάσουν όλα αυτά.
ως διαμαγείας. Είχε, όπως είπες, μας άφησε να καταλάβουμε, η οικογένειά σου είχε θρησκευτικό background, ας πούμε, είχε έντονη την θρησκευτικότητα. Ναι, για την ακρίβεια εγώ μεγάλωσα με τη μάνα. Αλλά και ο πατέρας μου ήταν, που είχα κάποιες επαφές θρησκευόμενος, αλλά με άλλη όμως, με άλλο πρίσμα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα θρησκεία είναι ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει να πιστέψει. Δηλαδή φτιάχνει ο καθένας στο μυαλό του αυτό που τον βοηθάει, το βολεύει, το συμφέρει και τον έτσι κάνει να αισθάνεται καλά και το ακολουθεί. Αλλά πολλοί, επειδή σκέφτονται με τον περίπου ίδιο τρόπο, έχουν κάτι, ας πούμε, πώς να το πω, πιστεύουν κάτι που είναι το ίδιο και φτιάχνουν μια ομάδα και ναι. προχωράνε έτσι. Ναι. Οι γονείς σου λοιπόν ήταν χωρισμένοι. Ναι. Σε τι ηλικία χωρίσανε, δηλαδή τη δική σου εγώ, ηλικία. Εγώ, ας πούμε, όταν γεννήθηκα ήταν ήδη χωρισμένοι. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μια πολύ δύσκολη περίοδος και για τη μάνα μου και πολύ, γιατί γκρεμίζονταν όλα τα που είχε για τη ζωή της. Ναι, εγώ ναι. Δηλαδή μπορεί να με κυοφορούσε και να ήταν σε μια φάση, ας πούμε, μεταξύ πανικού, κατάθλιψης, όλες αυτές τις τα συναισθήματα που έχει κάποιος που γκρεμίζονται όλα. Ναι, και που συγχρόνως είναι και σε μια βάλωτη κατάσταση εγκυμοσύνης, ας πούμε. Ναι, και με κάποιο τρόπο θεωρώ ότι εγώ ήρθα στον κόσμο για να έχει παρέα ο μεγάλος μου αδελφός. Πόσα χρόνια γιατί διαφορά έχετε με τον μεγάλο σου αδελφό? Λιγότερο από χρόνο. Και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα οι γονείς σου αποφασίσαν να χωρίσουν? Δηλαδή προϋπήρχε, αν γνωρίζεις? Εγώ θεωρώ ότι προϋπήρχε. Και θεωρώ ότι, πώς να το πω, έτσι, κάναν οικογένεια γιατί ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα, δεν θέλαν να μείνουν άκληροι. Ήταν ένα κοινωνικό, μια επιταγή κοινωνική και οικογενειακή, και οι εποχές τότε ήταν λίγο διαφορετικές από τις τωρινές. Ένας και μία μόνη της ήταν δακτυλοδεικτούμενη. Άρα θεωρείς ότι για λόγους τεκνοποίησης αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι γονείς σου δηλαδή, δημιούργησαν οικογένεια? Όχι τεκνοποίησης, για λόγο του δεν θέλαν να μείνουν ανήπαντροι. Και βέβαια το παιδί έρχεται γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του γάμου, έτσι, για πάρα πολλούς. Και ειδικά σε αυτές. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να παντρευτούν δύο άνθρωποι αν είναι μαζί και δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Μπορούν απλά να μείνουν μαζί. Μόνο αν υπάρχει, ξέρω εγώ, έτσι, η γνώμονα, κάποια οικονομική, ας το πω, δηλαδή, κάποιο όφελος. Φορά απαλλαγές και τα λοιπά. Ή τους αρέσουν τα νηφικά, ξέρω, κάτι. Θέλουν να κάνουν πάρτι, ναι. Ναι. Να κάνουν γιορτή πάλι, αλλά κάνουν έτσι κι αλλιώς γιορτή άμα θέλουν. Ναι. Και αυτό μπορεί. Εντάξει, ναι. Και λες λοιπόν ότι κάπως μαθαίνοντας τα νέα για την ασθένειά σου, στρέφεσαι στο Θεό, στρέφεσαι... Όχι. Το αισθάνεσαι σαν τιμωρία. Είχα όμως μία αίσθηση ότι κάτι κακό είχα κάνει. Ότι είχα και μία αίσθηση της ατυχίας, ότι ήμουν άτυχος που μου συνέβη αυτό, αλλά είχα και μία αίσθηση της ενοχής. Και το κακό σου ποιο ήταν? Δηλαδή τι είχες αποφανθεί, τι είχες κάνει? Το κακό ήταν ότι δεν ήμουν καλό το αυτό όπως με θέλει, ας πούμε, η θρησκεία να είμαι. Ότι ήσουν πιο επαναστάτης, ας πούμε. Δεν πίστευα πολύ, απλά δεν πίστευα σε αυτά τα οποία δίδασκε και έτσι με τόσο τρόπο, με τόσο έτσι άκουγα καθημερινά και από όλο το περιβάλλον αυτό που μεγάλωνα. Δεν μ' αγγίζανε. Δεν μ' αγγίζανε γιατί τα θεωρούσα πολύ υποκριτικά. Γιατί έβλεπα η πραγματικότητα ήταν άλλη από αυτά που άκουγα και μου. Δηλαδή δεν δέχομαι να διδάσει κάποιος για αγάπη και για συμπόνια και τον πλησίο σου και για αλληλεγγύη και από την άλλη να οι πράξεις να δείχνουν το αντίθετο. Ναι. Δεν μπορούσα αυτό να το μεταβολήσω, τέλος πάντων. Και ένα θυμό. Η ασθένεια κάπως πώς επηρέασε τις προσωπικές σου σχέσεις, τις φιλικές σου σχέσεις, τις ερωτικές? Πάρα πολύ. Από πριν είχα έτσι, δυσκολία στο σχεσιακό κομμάτι. Γιατί μέχρι και το φιλί να δώσω στο μάγουλο σε μια κοπέλα το νιώθα σαν αμαρτία. Ότι κάτι κακό κάνω. Το να ψάξω το σώμα μου, ας πούμε, να δω γενικά πώς κάνουν όλοι. Και αυτό αμαρτία. Και το έκανα, αλλά και πάλι με ενοχές. Πολλές ενοχές. Ναι, να αγγιχτείς, να ανακαλύψεις πράγματα. Ναι. Πολλές ενοχές και χωρίς να έχω και
άνθρωπο να με συμβουλεύσει. Έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει συζήτηση σχετική, ας πούμε, καμία περίπτωση, με κανέναν. Είναι πολύ μοναχικά όλα αυτά που ζούσα ναι. εκείνη την περίοδο. Και μετά, επειδή οποιαδήποτε κίνησή μου έτσι, προϋπόθεται και πόνο, ναι. τι σχέσεις να κάνω. Και ειδικά σε αυτή την ηλικία που δεν νομίζω, εντάξει, δεν μπορούσα να το αποδεχτώ εγώ, θα το αποδεχόταν ο άλλος για αυτό το πρόβλημα που είχα. Ναι, βασική προϋπόθεση να το αποδεχτείς εσύ είναι, ναι. Εννοείται. Εγώ δεν το αποδεχόμουν. Το έπαιζα ότι δεν είχα πρόβλημα. Το περιβάλλον σου, πώς το αντιμετώπιζε, ας πούμε, η μητέρα σου, ο αδερφός σου, αν υπήρχε κάποιο έτσι πιο στενό συγγενικό περιβάλλον με το οποίο είχατε συναναστροφές και σχέσεις, πώς το αντιμετώπιζε το ζήτημα? Θεωρώ ότι ένας λόγος που το έπαιρνα και λίγο αψήφιστα είναι ότι και εγώ δεν το έδειχνα. Δεν ήθελα, λόγω αυτού που είπα πριν, να ζήσω μια ζωή που θα με βλέπαν οι άλλοι σαν έναν που έχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε προσπαθούσα να κρύψω τον πόνο αυτόν τον αφόρητο που ζούσα, οπότε και οι άλλοι δεν το υπολογίζανε και όταν έφτανα σε σημεία που πόναγα πάρα πολύ, εκεί μου βγαίνε πολύ απότομα θυμός. Δηλαδή εκεί ξέσπαγα, γιατί ο πόνος παλευόταν, δεν μπορούσα να τον ανεχτώ. Αλλά τον περισσότερο καιρό προσπαθούσα να το κρύψω, να πω την αλήθεια. Οπότε και οι άλλοι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να νομίζαν ότι εντάξει δεν έχει και τίποτα. Ναι, ναι. Ότι είναι κάτι που έρχεται. Να το κρύψεις γιατί? Γιατί και εγώ ο ίδιος ήθελα να ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Δεν ήθελα να γκρινιάζω, να παραπονιέμαι, να μην κάνω δραστηριότητες που κάνανε όλοι οι άλλοι. Και είχα και. Ναι, είχα μια άρνηση να πω. Ναι. Η επαφή σου με την ψυχοθεραπεία πότε ξεκινάει? Αυτό καλή ερώτηση. Η πρώτη μου επαφή ήταν από. Ήμουνα μικρός, ηλικία έφηβος. Και 17-16. Με ένα ψυχίατρο, μάλιστα, που είπε ο πατέρας μου. Και με είχε πάει για να μιλήσουμε, αλλά εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι μόνο που ήταν, ότι ήταν πάρα πολύ άσχημη αυτή η ανάμνηση. Γιατί σε είχε πάει? Του το ζήτησε αυτός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είχες κάποιο σύμπτωμα, κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπιζες? Όχι, αυτός αντιμετώπισε, όχι εγώ. Και επειδή έπαινε μια αγωγή. Α, του είπε να δω και το παιδί σου. Ναι, ναι, και είχα πάει για μια φορά μόνο. Δεν ήθελα να ξαναπάω. Δεν μου άρεσε αυτό που. Ο πατέρας σου τι είχε, τι πρόβλημα? Βαριά έτσι. Κατάθλιψη και μάλλον αϊπνίες, διάφορα προβλήματα. Δυσκολίες στη διάθεση, ας πούμε. Ναι, παρόλο που δεν έδειχνε στον κόσμο κάτι τέτοιο. Ήταν δηλαδή εξώ καναδιά και χαβαλέ, έτσι, γενικά πολύ κοινωνικός. Αλλά ήξερα ότι είχαν στιγμές που έπαιρνε φάρμακα, μάλιστα πολύ βαριά. Αυτό, είχα αυτή την αρνητική, ας πούμε, επαφή. Η δεύτερη φορά είχα προσπαθήσει 1-2 φορές να κάνω κάποιες συνεδρίες, αλλά ούτε αυτές με κερδίσανε, με βοηθήσανε. Αλλά εκείνη τη φορά που πραγματικά ήταν φάρμακο για την κατάσταση που περνούσα, ήταν όταν τερμάτισε μια σχέση που είχα προχρόνια, κατάρρευσα. Τι ηλικία? Γύρω στα 35. Μιλάμε για μια περίοδο που είχα και πολύ έντονα πόνους και κάποιες λέγονται εξωαρθρικές βλάβες, δηλαδή κάποιες της ασθένειας που έχω, κάποια πόνους, δηλαδή επηρέαζε και άλλα όργανα. Εκτός από το πρόβλημα αυτό που είχα το βασικό, επηρεαζόντουσαν και άλλα όργανα, τα οποία μπορεί να οδηγούσαν και σε άλλη ασθένεια και πιο βαριά. Αλλά όλα αυτά προέρχονται από αυτή την ασθένεια. Οπότε έρχεται και σε βρίσκει ο χωρισμός και η επιδείνωση των συμπτωμάτων εκείνη ναι, την περίοδο. Το βασικό ήταν, επιδείνωση ήταν και πριν το χωρισμό. Α, okay. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος και ο χωρισμός όμως με έκανε να έτσι αναζητήσω αυτή τη βοήθεια και μάλιστα ήταν μια θεραπεύτρια ψυχολόγος, σωματική ψυχοθεραπεύτρια και γκεστάλ και πει ότι εγώ ας πούμε ασχολούμαι με το εδώ και τώρα, τι αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Γιατί κάναμε μια σειρά από συνεδρίες για αρκετό καιρό, οι οποίες με βοηθήσαν
Είχα πάρα πολύ ξεσπάσματα, κλάμα κτλ. Και εκεί ανακάλυψα ότι ίσως τον περισσότερο μου, τον περισσότερο χρόνο στη ζωή μου έχω μια χρόνια κατάθλιψη. Mm-hmm. Η οποία είναι ήπιας μορφής, δεν είναι αυτοκτονική, αλλά κατά κάποιο τρόπο η ασθένειά μου είναι σαν να αυτοκτονώ. Δηλαδή σε μεγάλη διάρκεια. Ναι, ναι, ναι. Και κάπως συνέδεσα στη θεραπεία σου την κατάθλιψη με τα συμπτώματα τα σωματικά? Όχι, εκεί συνέδεσα το πώς οι σχέσεις μου έχουν στοιχεία με τη σχέση που έχω με τη μάνα μου και γενικά με τα παιδικά μου χρόνια. Τι στοιχεία δηλαδή? Δηλαδή ήθελα να λάβω μια ιδιωτελή αγάπη και στοργή η οποία δεν την είχα λάβει τότε. Και τελικά την έπαιρνε σε αυτή την αγάπη? Σαν μωρό. Την έπαιρνα στην αρχή, ναι. Αλλά μετά πια θα δώσει για πάντα αυτό την αγάπη σε κάποιον, εκτός άμα είναι μια μάνα στο μωρό της. Καμία. Όλες θέλουν να πάρουν και κάτι, να έχουν μια ταποδοτικότητα. Ναι. Και βέβαια δεν το αντιλαμβανόμουν αυτό. Δηλαδή θύμωνα που δεν το λάμβανα. Ναι. Και το θεωρούσα φυσιολογικό να θυμώνω. Ενώ ήσουν διατεθειμένος να δίνεις, δηλαδή το να αυτοπλείς την ανταποδοτικότητα τη θεωρούσες φυσιολογικό πράγμα σε μια σχέση? Ναι, έδινα, εννοείται, αλλά έδινα κάπως ασυναίσθητα. Δεν έδινα, δεν τα φίλτραρα αυτά που έδινα. Τα έδινα όπως δίνει ένα μωρό, ας πούμε, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, ένα βλέμμα. Mm-hmm. Δηλαδή είχα επιστρέψει, ναι, σε αυτή την ηλικία, mm, την οποία μου έβγαλε όλη αυτή την κατά κάποιο τρόπο έτσι προβληματική έτσι ηλικία που είχα, ναι, την έβγαλε, ναι, έξω. Και βέβαια εγώ το άφηνα να συμβαίνει χωρίς να το σταματάω. Δεν το είχα. Οπότε είχα νιώσει αυτό το συναίσθημα του έρωτα. Και κάθε φορά που συνέβαινε αυτό στο παρελθόν, έτσι μου έβγαινε κάτι τέτοιο, έτσι πιο αρρωστημένο, να το πω έτσι ιδιαίτερο. Αλλά από την άλλη είχαν και άλλοι λόγοι, πιο πρακτικοί λόγοι. Τι λόγοι? Ασυμφωνία χαρακτήρου. Ναι, εννοείς και άλλοι λόγοι που χωρίζατε. Ναι, ναι. Μετά αποστάσεις μεγάλες κτλ. Ναι. Άρα, αλλά λες ότι στη σχέση σου κάπως σου έβγαινε κάπως να ταΐσεις, ας πούμε, αυτό το αφρόντιστο παιδί, το ταλαιπωρημένο παιδί. Ναι, ναι. Να πάρω το ενδιαφέρον, να έχω κάτι δικό μου, mm, και να έχω μια σιγουριά ότι θα το έχω. Και μέσα από τη θεραπεία πώς πίστηκες ή πώς προσπάθησες να αλλάξεις, ας πούμε, αυτόν τον τρόπο που είχες διαπιστώσει ότι, ξέρω εγώ, δεν βοηθούσε τις σχέσεις? Γιατί το συνειδητοποίησα. Πολύ απλά συνειδητοποίησα τι συνέβαινε και συνειδητοποίησα τι μου είχε προκαλέσει, τι μου είχε προκαλέσει αυτός ο τρόπος που έτσι μεγάλωσα, ότι η ασθένεια αυτή στην ουσία ήταν ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm. Δηλαδή σωματικοποιήθηκε, mm, κάτι το οποίο δεν εξέφραζα. Αλλά από την άλλη όμως προστάτευσε τους άλλους. Δηλαδή εγώ το εσωτερήκευσα με τον πόνο, με την ασθένεια, με αυτό, κάνοντας ζημιά σε μένα και δεν το άφησα αυτή την οργή και το θυμό να απευθυνθεί, ας πούμε, σε άλλους.
Απευθυνθεί, ναι, και ζημιώσει και κάνει. Ναι, έγινε εσύ το πρόβλημα, ας πούμε, με λίγα λόγια. Ναι, έγινε εγώ το θύμα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν βρήκα άλλα θύματα. Ένιωθες θυμό και για τον εαυτό σου. Δηλαδή, ναι, γιατί είχα ενοχές. Ένιωθες θυμωμένος ή ένιωθες ενοχές. Τι πιστεύεις ότι υπερίσχυε, ο θυμός ή ενοχές, ή ήταν ένας χορός, ας πούμε, και των δύο μέσα σου. Πολύ θυμός ήταν. Θυμός για αυτούς που πίστευα ότι δημιουργήσανε το πρόβλημα. Δηλαδή για τους γονείς. Για τους γονείς και βέβαια και για αυτούς που μπορεί να πηγαίνει και αλλού, που κάναν τους γονείς μου να συμπεριφέρονται έτσι. Που πάει στις θρησκευτικές, στις σέκτες, στις ομάδες, στους κύκλους, αυτούς που κάνουν τα μεγάλα τα κηρύγματα και κουνάνε το δάχτυλο, ανεξαρτήτου θρησκευτικής ιδεολογίας. Και έχουν, πώς να το πω, ζημιώσει την κοινωνία ολόκληρη. Προκαλούν καταστροφές, πολέμους, μίση. Εκεί δεν μπορώ να τους αντιμετωπίσω γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Το θυμό τον έχω μέσα μου, άμα τους βρω μπροστά μου και βρω την ευκαιρία. Επειδή όμως έχω πιο πολύ σχέση για άμεση επαφή με τους γονείς μου, πάει και με τον αδελφό μου πολλές φορές. Ο θυμός, ο οποίος θυμό μου γίνει ασυνέστητα, αλλά αυτό, επειδή το έχω συνειδητοποιήσει από έρχεται, προσπαθώ και το μαζεύω, κλεινόμενος όμως και στον εαυτό μου. Ναι, κατάφερες ποτέ να τα επαφές. Κατάφερες ποτέ κάπως να τα κουβεντιάσετε αυτά με τους δικούς σου? Όχι, δεν υπάρχει. Είναι τελείως διαφορετικός τρόπος σκέψης, άλλα μυαλά. Δεν υπάρχει καμιά συγκέντρωση. Και να φανεί ότι υπάρχει είναι απλά για να φανεί. Δηλαδή η ουσία είναι, τα βλέπουν όλα από άλλο πρίσμα, το οποίο εγώ δεν μπορώ να τα δω. Δηλαδή γι' αυτό πολλές φορές εξέσπαγα και ο θυμός μου ήταν έντονος, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω αυτό. Οπότε, τι θα ήθελες, κάπως να κατανοήσουν πόσο πολλοί σε έχουν δυσκολέψει? Θα ήθελα να, πρώτα απ' όλα, να, ας πούμε, κατανοήσουν ότι όλα αυτά τα μεταφυσικά, πολλές φορές εγώ τα λέω παραμυθάκια, δεν πρέπει να χαλάνε τις σχέσεις των ανθρώπων και πρέπει να κοιτάμε το τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όχι πού θα πάμε μετά το θάνατό μου. Κανείς, η γνώμη μου είναι ότι κανείς δεν ξέρει, και όποιος έρθει και μου πει ότι εγώ ξέρω, εγώ θα του πω, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Εάν όμως τώρα κάποιος ζει σκοπό ό,τι κάνει να τον ωφελήσει για μετά το θάνατό του, εκεί δεν μπορώ να συζητήσω μαζί. Και αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω ότι η συντηρητικοποίηση προς τα εκεί οδεύει. Και δυστυχώς ο κόσμος θα έχει δύο πόλους, δύο άκρα. Αυτούς που ζούνε σαν πεθαμένοι και αυτούς όμως που επηρεάζονται και ίσως είναι και θύματα αυτών που ζουν σαν πεθαμένοι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κοίτα, νομίζω τον είπες το μηχανισμό, το ψυχολογικό, ότι ένας τρόπος να μην αισθάνεται κανείς είναι να τα αποδώσει όλα, ξέρω εγώ, στην μεταθάνατο ζωή, ή να περιοριστεί πάρα πολύ με το φόβο της ενοχής ή της τιμωρίας, και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να μην αισθάνεται σχεδόν τίποτα. Ας πούμε, μόνο θρησκευτική αγαλίαση, ξέρω εγώ, ή φόβο. Και όμως αυτό είναι ένα ναρκωτικό, δηλαδή υπάρχει αποδεδειγμένα όφελος από κάτι τέτοιο. Είναι το οποίο, ας πούμε, το σύγχρονο του. Ναι. Mm. Το οποίο είναι μια μέθοδος να περάσει μια ωραία ζωή αν ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό έχει και όμως κάποια θύματα πίσω. Ναι. Επηρεάζει και άλλους αρνητικά. Δεν βοηθάει όλους αυτούς. Στην ψυχοθεραπεία, αυτή ήταν η πρώτη φορά που στην ουσία έκανες μια θεραπευτική. Με βοήθησε, ναι. Και ήμουν αρκετά. Μετά ξεκίνησα και διάβαζα βιβλία που έχουν συγγραφείς ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές. Μ' άρεσε πάρα πολύ άλλη Σιμίλε. Ανθρώπους που μιλάνε για τραύματα, την παιδική ηλικία. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και ένα βιβλίο ενός γιατρού που είχε κάνει μελέτη για το πόσο επηρεάζεται ένας άνθρωπος, όχι αφού του γεννηθεί, αλλά πριν γεννηθεί, δηλαδή σε σχέση με το τι συναισθήματα ή πώς αισθανόταν η γυναίκα που το κυοφορούσε. Ναι, και βέβαια είναι αποδεδειγμένο. Για την αυτοάνωσο ασθένεια αυτή έχω διαβάσει αρκετά. Νομίζω ότι υπάρχει προδιάθεση και είχα προδιάθεση. Δηλαδή υπήρχε ένα, ας πούμε, στο αίμα μου ένας δείκτης που
είχε βγει θετικός, που αυτό σημαίνει ότι είχε προδιάθεση, γιατί έρχεται και λόγω της κληρονομικότητας, αλλά δεν εκδηλώνεται σε όλους. Δηλαδή πρέπει να υποστούν κάποιο σοκ ή κάποιο στρες κάποια στιγμή της ζωής τους, και εκεί είναι ένα trigger το οποίο με το που πατιέται δεν ξεπατιέται μετά. Συνεχίζει ακάθεκτα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ το εντοπίζεις κάπου αυτό το trigger στη δική σου ζωή? Το εντοπίζω σε αυτά που ζούσα, τις αντιφάσεις. Τις αντιφάσεις που υπήρχε ένα πολύ έντονο έτσι, αρνητικό κλίμα για πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, ας πούμε, υπήρχε μια αντιπαλότητα, μια έτσι, αλληλοκατηγορία και στη μέση τα παιδιά, αυτά που βλέπω σε πάρα πολλά έτσι, ζευγάρια και οικογένειες. Απλά εμένα με επηρέασε πάρα πολύ, λόγω ευαισθησίας, λόγω δεν ξέρω εγώ. Και προδιάθεση, όπως είπες, ναι. Προδιάθεσης. Mm. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα να πω ότι αν όταν κάναν τη διάγνωση στο νοσοκομείο μαζί με τη θεραπευτική αγωγή μου είχαν συνταγογραφήσει και μια ψυχολογική υποστήριξη, θα είχα γλιτώσει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, πόνο, ίσως και φάρμακα. Δηλαδή το κράτος, που το φάρμακο που παίρνω δεν είναι και φτηνό, είναι ακριβό, θα μπορούσε με πολύ μικρότερο κόστος να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη. Δεν υπήρχε αυτό. Σου λένε τι έχεις και άντε γεια, φύγε. Καλά, αυτό είναι τεράστια κουβέντα. Ναι, που θα έπρεπε να γίνεται όχι μόνο σε μένα, σε όλη την οικογένεια. Και νομίζω ότι κάπου το άκουσα ότι σε κάποια ιδιωτικά νοσοκομεία έχει ξεκινήσει και γίνεται. Κάπου το διάβασα, δεν είμαι σίγουρος. Όμως εγώ έχω κάνει την έρευνά μου, έχω γραφτεί και σε ομάδες με άτομα που έχουν παρόμοιο πρόβλημα. Έχω συμμετέχει και σε ομάδες, σε συνεδρίες που ήμασταν όλοι μαζί και συζητάγαμε. Σε ομάδες αλληλοβοήθειας ή σε ομαδική ψυχοθεραπεία? Οργανωμένες, μαζί με ψυχολόγο. Που η οργάνωση των ομάδων αυτών γίνονταν από το Σύλλογο Πασχόντων, ας πούμε, της ασθένειας αυτής, που ήμουν μέλος. Πώς ήταν να συνομιλείς και με άλλους ανθρώπους που έχουν το παρόμοιο βίωμα? Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Ανακουφιστικό. Πολύ έτσι με έβγαλε από, πώς να το πω, τη μοναξιά μου, όσον αφορά αυτό το θέμα. Μίλησα ελεύθερα με ανθρώπους που μπορούν να με καταλάβουν. Μόνο αυτοί μπορούσαν να με καταλάβουν. Κανείς άλλο. Ναι. Λόγω του κοινού σας βιώματος και λόγω της κοινής σας προσπάθειας για να το αντιμετωπίσετε και να το... Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και εγώ τους καταλάβω. Ήταν κάτι που έπαιρνα και έδινα. Και πόσο σε τέτοιες περιπτώσεις που κάποιος αισθάνεται πολύ μόνος και πολύ διαφορετικός από τους άλλους, πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι της, ας πούμε, της κοινοτικής διάστασης, ότι δεν είμαι μόνος, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ότι μπορεί κάποιος να έχει ζήσει αυτό που έχω ζήσει εγώ, οπότε να μην χρειάζεται να το εξηγώ, ότι μπορεί κάποιος να είναι λίγο πιο μπροστά και να μου πει λίγο τι έχω να περιμένω. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ βοηθητικό. Πολύ σημαντικό, όπως σημαντική είναι και η αγκαλιά. Έτσι, να έχεις ένα φίλο, να μπορείς να μιλήσεις, να σε καταλάβει, να είσαι τυχερός, να βρεις ένα σύντροφο που να σε δεχτεί όπως είσαι, με υπομονή. Εγώ, ας πούμε, την τάση να κολλάω με παρέες που δεν ήταν κατάλληλες για μένα. Γιατί, τι τις έκανα κατάλληλες? Ο τρόπος σκέψης, ήταν τρόπος σκέψης συντηρητικός. Σαν αυτός που μεγάλωσα, κατά κάποιο τρόπο πήγαινα εκεί και κόλλαγα. Αυτό που ήξερες, ας πούμε, ναι. Σαν να με μαγνήτιζε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επαναλάμβανα την υποτίθεται παιδική ασφαλεία, ας πούμε, διαδικασία κοινωνικοποίησης ή σχέσεων. Πότε θα έλεγες ότι έκανες, αν έχεις κάνει αποδοχή της ασθένειας, σε ποια περίοδο της ζωής σου, αν τα έχεις καταφέρει ή αν έχεις κάνει? Τα τελευταία χρόνια το σώμα μου δεν με ταλαιπωρεί. Είτε έχει κάνει τον κύκλο της αυτής ασθένειας, οπότε τι έχει κάνει? Έχει κάνει τη ζημιά που ήταν να κάνει και πλέον έχει μείνει μια αγκύλωση, οπότε δεν υπάρχει ο πόνος. Γιατί στην ουσία ο πόνος είναι η διαδικασία της αγκύλωσης. Είναι φλεγμονή που είναι πάνω στα νεύρα που είναι συγκεκριμένο, μέχρι να τα καταστρέψει, μέχρι να κάνει ό,τι είναι να κάνει και μετά τέλος. Είτε είναι από αυτό που με έχει λιγάκι κάνει να αισθανθώ ότι είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και ζω και χαίρομαι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποιες πολύ βασικές κινήσεις, οι οποίες τις έχω αποδεχτεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να αποδεχτείς αυτό που είσαι. Όλα τα άλλα είναι οδηγούν αλλού. Τι πιστεύεις ότι βοηθάει στην αποδοχή?
Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος σας ακούει τώρα που είναι 20 ετών και μόλις διαγνώστηκε, τι πιστεύεις ότι θα τον βοηθούσε στην πορεία της αποδοχής της ασθένειας? Τι του λήκες δηλαδή πρώτο-πρώτο? Είναι πολύ δύσκολο να του πω κάτι, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Χρειάζεται κάποιος ειδικός να σκύψει πάνω σε αυτό. Η οικογένειά του να σκύψει πάλι, να κοιτάξει όλο το ιστορικό, να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες και θεραπείες, να τον αγκαλιάσει και ο ίδιος να αγκαλιάσει το πιο βασικό από όλα, τον εαυτό του, να τον πάρει στα χέρια του και να του πει: μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα. Εγώ είμαι περήφανος, εγώ σε αγαπάω, δεν θα σε αφήσω ποτέ και έχεις εμένα να στηριχτείς. Αυτό, μια εσωτερική δύναμη. Μια εσωτερική δύναμη χωρίς να εξαρτάται από άλλους. Γιατί οι άλλοι είναι κάτι απρόβλεπτο. Δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Εντάξει, χρειάζεται όμως να νιώθεις λίγη ασφάλεια. Δηλαδή, να μπορείς να πάρεις μια ανατροφοδότηση. Και για να πάρεις αυτή την ανατροφοδότηση, πρέπει κάπου να νιώθεις ότι είσαι ασφαλής. Δηλαδή, χρειάζεται εκείνες τις σχέσεις που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Από τι εξαρτάται η ασφάλεια όμως? Μήπως είναι και θέμα τύχης? Ένας άνθρωπος, ένα παιδί 20 χρονών, μαθαίνει ότι έχει αυτή την ασθένεια, έχει την απαραίτητα αυτή την ασφάλεια που αναφέρεται? Ασφάλεια μπορεί να είναι σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Μπορεί να είναι σε ένα πλαίσιο συμβουλευτικό παράλληλα με τη θεραπεία. Δεν εννοώ, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν έχουν, ας πούμε, αυτή την ευνοϊκή συνθήκη να έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο ή η οικογένειά τους να είναι πάντα μαζί τους ή να είναι πάντα πρόθυμοι, να είναι πάντα παρόντες. Και μιλάω και για συναισθηματική παρουσία, όχι μόνο για διεκπεραιωτική, ας πούμε, λειτουργικότητα. Οπότε το να νιώσεις ασφαλής μπορεί να σου, πιστεύω δηλαδή, ότι μπορεί να σου παρέχει αυτή την ασφάλεια και κάποιος φροντιστής, νοσηλευτής, ιατρικό προσωπικό. Ναι, και αυτό εξαρτάται από την τύχη, γιατί εγώ δεν την είχα αυτή την τύχη όταν ήμουνα 20 χρονών. Εγώ πήγα εκεί σαν ασθενής και έφυγα σαν ασθενής. Σαν να έχω κάτι, μια γρήπη, η οποία να είναι χρόνια. Αλλά είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, πολύ ιδιαίτερο και μάλιστα οι γιατροί δεν έχουν βρει από τι προέρχεται. Άρα από τι προέρχεται? Από το στρες, από το μυαλό, από κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν είναι αυτό. Αυτό που συμβαίνει συνήθως με τα αυτοάνοσα. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι πως φανάρει ότι χρειάζεται να κάνει μια ανασκόπηση, είτε αυτός είτε κάποιοι ειδικοί, στη ζωή και στον τρόπο σκέψης. Εσύ πλέον έχοντας κάνει όλη αυτή τη δουλειά και με τον εαυτό σου και μέσα από τις ομάδες και μέσα από την πορεία της ζωής που σε ανάγκασε να το διαχειριστείς με τον τρόπο που το διαχειρίστηκες. Εάν κάποιος σου ζητούσε να κάνεις μία αναπροτεραιοποίηση, δηλαδή να αλλάξεις τις προτεραιότητές σου, τι είναι αυτό που θα άλλαζες σε σχέση με τον εαυτό σου, ας πούμε, κυρίως, και στη σχέση με το πώς σε επηρεάζουν οι άλλοι ή πώς εσύ βλέπεις τους ανθρώπους ή βλέπεις τον εαυτό σου πλέον? Ναι, νομίζω ότι προς αυτόν τον δρόμο κινούμε. Έχω αρχίσει σιγά σιγά και το κάνω ήδη. Έχω αποφασίσει να κάνω μια ζωή, ας πούμε, υγιεινή διατροφή, καλό ύπνο, με να προσέχω την υγεία μου όσο μπορώ. Δηλαδή δεν θα κάνω καταχρήσεις, δεν θα, ας πούμε, ταλαιπωρηθώ επιπλέον, γιατί είμαι ήδη ταλαιπωρημένος. Με αποδέχομαι, με αγαπάω, μιλάω σε μένα με καλά λόγια, προσπαθώ να κρατήσω αποστάσεις από το και συμπεριτοξικά άτομα. Δεν έχω καταφέρει αυτό με το θυμό να το έτσι χαλιναγωγήσω, αλλά είμαι σε καλό δρόμο, γιατί το δουλεύω. Ακούω πιο πολύ το τι θέλω εγώ να είμαι. Δεν κάνω ό,τι θέλουν οι άλλοι. Δεν καταπιέζομαι. Τι άλλο τώρα να πω? Οι προτεραιότητές μου είναι στο να ζήσω όπως θέλω εγώ να ζήσω και όχι όπως οι άλλοι θέλουν εγώ να ζήσω. Σε αυτό το κομμάτι και της ασθένειας και της δυσκολίας και αυτά, πιστεύεις ότι η τέχνη με την οποία ασχολείσαι ως καλλιτέχνης κάπως βοήθησε σε όλο αυτό που ζούσες? Βοήθησε πάρα πολύ και εντυπωσιάστηκα πόσο, εάν βρω το κίνητρο, δηλαδή ένα πλαίσιο ακαδημαϊκό, επιστημονικό, εκφραστώ μέσα από την τέχνη.
και να θεραπευτώ με αυτό την έκφραση και μάλιστα να δώσω και τη χαρά και σε άλλους που είναι παρόντες στην έκφραση αυτή, να ίσως έχουν τους δικούς τους συνειρμούς μέσα γιατί από αυτό. Γιατί η τέχνη είναι μοίρασμα. Είναι μοίρασμα, είναι παρέα, είναι πέρα από το κομμάτι της δημιουργίας δηλαδή. Είναι και μοίρασμα, είναι και ένας διαλογισμός, είναι και ένα έτσι δημιουργικό κομμάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το κάνει στο χώρο του και μόνος. Και σου δίνει την ελευθερία να εκφραστείς όπως εσύ θέλεις. Ουσιαστικά είναι το πεδίο που είσαι απόλυτα ελεύθερος να κάνεις αυτό που θες εσύ να κάνεις. Δηλαδή να αποτυπώσεις το συναίσθημά σου, τη σκέψη σου, την ιδέα σου. Συμφωνώ, αλλά και σε αυτό η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ συντηρητική στο να αποδεχτεί όλων των ειδών τις καλλιτεχνικές, ας πούμε, εκφράσεις. Γι' αυτό το λόγο πρέπει κάποιος καλλιτέχνης να προσέχει που παρουσιάζει τη δουλειά του, αν έχει στοιχεία, ας πούμε, που μπορεί κάποιοι να τα θεωρήσουν πιο ακραία. Χωρίς βέβαια να τους κάνει ζημιά. Δηλαδή και εκεί υπάρχει συντηρητισμός και υπάρχει και ένας πουριτανισμός. Στην Ελλάδα τώρα περισσότερο και γενικά προς Ανατολή ακόμα περισσότερο. Προς Δύση και τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή η ελεύθερη έκφραση έχει κάποια όρια όταν είναι δημόσια. Καθώς έτσι πηγαίνουμε προς το να κλείσουμε τη σημερινή κουβέντα, Αντρέα, είναι κάτι που δεν σε ρωτήσαμε, έτσι, κάτι που θεωρείς σημαντικό από το βίωμά σου, μέσα από την ψυχοθεραπεία, την ασθένεια, την τέχνη και όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα? Είναι κάτι που έτσι θα ήθελες να κρατήσουμε σαν μια τελευταία πρόταση που μπορεί να μην προλάβαμε να κουβεντιάσουμε ή που θα ήθελες πολύ να μοιραστείς με τους ανθρώπους που μας ακούνε? Θα ήθελα από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιεστεί πάρα πολύ από κάποιους στο περίγυρό τους να ακολουθήσουν απόψεις που δεν τους εκφράζουν και που δεν τους ικανοποιούν και το σώμα τους αντιδρά, να μην ακούνε τους άλλους αλλά να ακούνε το σώμα τους. Το σώμα είναι το αυτί μας. Είναι αυτό που αντιλαμβάνεται καλύτερα από τους πάντες το τι θέλουμε και τι όχι. Το στομάχι μας, την καρδιά μας γενικά, να νιώθουμε και να το ακολουθούμε. Το πιστεύουμε και το αγκαλιάζουμε. Σε ευχαριστώ. Ήθελα να πω, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο κλείσιμο αυτό που μας είπες, Αντρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μοιράστηκες. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο να μην πείσω όσον αφορά αυτό για διάφορους λόγους. Θέλω να σας πω μπράβο για αυτό που κάνετε και εύχομαι να το συνεχίσετε για πολύ καιρό ακόμα. Να βοηθάτε κόσμο που βοηθάτε όσο μπορείτε και είσαστε δημιουργικοί και έτσι, να έχετε την υγεία, κάνετε αυτή την εκπομπή, αυτό το podcast. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσύ να συνεχίσεις να είσαι δημιουργικός και να εκφράζεις όπως θες να εκφράζεις μέσα από την τέχνη σου και να μοιράζεσαι τις εσωτερικές αντιδράσεις σου μάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντρέα, ευχαριστούμε και όλους για την ακρόαση.